μεγάλο δίλημα είναι. Τι δίλημα. Τι δίλημα. Πεντάλημα, ξέρω κι εγώ. Είναι να διαλέξουμε Ευρωλίγκα με σένα, είναι να διαλέξουμε ιστορία με σένα, είναι να διαλέξουμε τι από όλα όσα μυθικά έχεις ζήσει πρέπει να κάνουμε focus και να επικεντρωθούμε. Πεντάστερος. Ας μην αρχίσουμε να μετράμε τίτλους, θα χάσουμε την μπάλα, γενικά. Έχεις πάρει ό,τι κυκλοφορεί. Έχεις ζήσει με θρύλους του αθλήματος. Και εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν παίζεις πόλο. Αν παίζω πόλο. Ναι. Ναι, όχι, πόλο όχι, δεν παίζω. Δεν παίζεις. Το λέω γιατί έχεις μια καρμική σχέση με το πόλο. Έχεις παντρευτεί πολίστρια και ήρθες στον Παναθηναϊκό επειδή ένας πολύ διάσημος πολίστας, ο Δημήτρης Συνετόπουλος, με απόφαση του Παύλου Γιανακόπουλου, πήγε στην Γλυφάδα για να έρθεις εσύ ανήλικο παιδί στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό λέω όμως τώρα ναι, το έχεις ρίξει και το... Ναι, υπάρχει μεγάλη σύνδεση. Όντας και γλυφαδιώτης, το πόλο της Γλυφάδας ήταν πάντοτε σε υψηλό επίπεδο, αλλά όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω. Κάνω μια δόκιμη ερώτηση, αλλά για να σου δείξω ποια είναι η αίσθηση που ξέρω ότι καταλαβαίνεις στον κόσμο για σένα. Έχω έναν φίλο, άσχετο με το τέτοιο, που είναι μεγάλος φαν και του Παναθηναϊκού Μπασκετικού, αλλά και μεγάλος φαν δικό σου. Του λέω λοιπόν σήμερα θα πάμε να το συναντήσουμε, να το πάμε συνέντευξη. Wow, αυτό εκεί. Ποια είναι η θεωρία του για σένα. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης λέει είναι το εξής. Προχωράει με το αυτοκίνητο στον δρόμο. Βλέπει δεξιά του ένα σπίτι και καίγεται. Έχει πάρει φωτιά. Καταλαβαίνει μεγάλη αναστάτωση. Ακούει κάποιους που λένε ότι μέσα υπάρχει ένα μικρό παιδάκι. Σταματάει, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, με αργό βήμα πηγαίνει προς το φλεγόμενο σπίτι. Άλλοι προσπαθούν να μπουν από τα παράθυρα, οι πυροσβέστες έχουν σηκώσει σκάλες. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο σπίτι, δεν παίρνει το παιδάκι αγκαλιά, το παίρνει από το χέρι, το εξηγεί ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη και πρέπει να βγούμε έξω και βγαίνει έξω. Τόσο κρύο αίμα. Εντάξει, όλα προέρχονται από τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που έχεις ζήσει. Δηλαδή, καταλήγεις κάπου μέσω κάποιες διαδρομής. Έχοντας εμπειρίες πώς έχετε κάποιο αποτέλεσμα από τον ένα δρόμο ή από τον άλλον, από τις πολλές φορές καταλήγεις ότι κάποιος δρόμος είναι πάντα καλύτερος και συντομότερος και επιτυχάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Τίποτα δεν έρχεται αυτόματα. Οτιδήποτε σαν ομάδα έχουμε κερδίσει είναι μέσα από μια διαδικασία εμπειριών, σκληρής δουλειάς και μαθημάτων που έχουμε πάρει. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν κάναμε τα ίδια λάθη στη συνέχεια της διαδρομής μας. Καινούργια μπορεί να κάναμε, αλλά τα ίδια τα μαθαίναμε καλά και δεν τα παραλαμβάναμε. Ο Παναθηναϊκός το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που πήρε το 1996, το πήρε μετά από δύο αποτυχημένα Final Four, αν θυμάστε καλά, Τελαβίβ και Σαραγώσα. Την τρίτη φορά μπήκαμε σε μία εντελώς διαφορετική ψυχολογία και φιλοσοφία και πιστεύω τα καταφέραμε πολύ όμορφα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα δύο προηγούμενα Final Four, εξαιτίας και της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού που ήταν εκεί, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε πίεση και γι' αυτό πιστεύω καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να το φέρει. Την τρίτη φορά, και έχοντας έναν προπονητή ο οποίος ήταν πραγματικά σκληρός, με τη δουλειά, με την πειθαρχία, φανταστείτε, παίζαμε Τρίτη-Πέμπτη, μας έδωσε ρεπό Σάββατο απόγευμα, Κυριακή ολόκληρη μέρα, Δευτέρα ραντεβού στο αεροδρόμιο, να πετάξουμε για Παρίσι, να κάνουμε προπόνηση και να παίξουμε. Κάτι τέτοιο για τα δεδομένα τα τότε ήταν αδιανόητο. Όμως, είχε συγκεκριμένη λογική, η οποία πραγματικά έπιασε. Αποφόρτιση, βέβαια είχε κάνει το εξής, όποιος φύγει από την Αθήνα, δεν έρθει ποτέ πίσω, έτσι. Λοιπόν, κι όμως είχε νόημα, είχε ουσία. Διότι αντί να σκεφτόμασταν μέρα νύχτα το Σαββατοκύριακο πριν φύγουμε, ο καθένας έκανε πράγματα που τον ευχαριστούσαν ενδεχομένως ή τον αποφόρτιζαν. Και πήγαμε για ένα διήμερο μπασκετικό, το πραγματικά και το απολαύσαμε και το καταφέραμε. Αυτά όλα τα φιλοσόφησες εκ των υστέρων ή τα φιλοσοφούσες τότε. Και θα σου πω γιατί σε ρωτάω.
Όταν κάνεις μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, πηγαίνεις πρώτη λυκείου στο σχολείο. Πρώτη λυκείου, ναι, ναι. Εγώ πηγαίνω δευτέρα λυκείου τότε και κάνω μια μαθητική ραδιοφωνική εκπομπή. Και το θέμα της κουβέντας μας είναι πώς γίνεται τώρα θα είναι καλός μαθητής, θα πηγαίνει σχολείο. Και έρχομαι τώρα και σε ρωτάω 30 τόσα χρόνια μετά, πώς γίνεται εσύ που είσαι 16-17 χρονών και αρχίζεις και μεγαλώνεις τον Παναθηναϊκό, φτάνεις στα 22 και κατακτάς την Ευρωλίγκα ως πρωταγωνιστής. Πώς δεν το καβαλάς στο σύννεφο να φύγεις και να πεις «Ω, μια χαρά, είμαι πρωταθλητής, προνόμια τώρα, δεν υπάρχει να βελτιωθώ, εντάξει, θα συντηρηθώ, θα μείνω εδώ». Θέλω να πω ότι εσύ εκεί πάτησες και πέταξες. Πώς το έκανες αυτό στα 22? Στα 22 είχαμε δύο ήδη Final Four. Ναι, αλλά εσύ ήσουν 22. Ναι, ναι. Έχεις ζήσει πέτρελα χρόνια εσύ. Και δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Τα πρώτα ήταν δύσκολα, πολύ. Ναι, πολύ δύσκολα. Αλλά ήταν ένα πολύ μικρό παιδί τότε. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, το πλεονέκτημα των αθλητών, όσο είναι εν ενεργεία, είναι ότι δεν έχουν ηλικία. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί σε μια ομάδα να είναι όλοι συνομήλικοι. Έχεις από τον 16-18 18 μέχρι τον 35-36 ενδεχομένως. Ο 18-18 αναγκάζεται να ανέβει, 35-18 αναγκάζεται να κατέβει, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Υπάρχει ένα μέσο όρο, ο οποίο είναι ενδιαφέρον και χαρούμενο. Έχεις να μάθεις πάντα από τους μεγαλύτερους. Πάντα, πάντα, πάντα. Ακόμα και τώρα και τότε και πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι, λέγανε οι μεγαλύτεροι ιστορίες και ανάστα δεν παίρναμε. Mm. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι, πώς, γιατί, για να μην βρεθούμε στην ίδια θέση και κάνουμε ενδεχομένως το ίδιο λάθος. Ποιος σε βοήθησε πιο πολύ να οριμάσεις, γιατί αυτό μας περιγράφεις? Υπάρχει κάποιος που θα έλεγες ότι αυτός ήταν που με βοήθησε να οριμάσω και να ανέβω γρήγορα από το 16, 17, 18 και στο 23, 24 και για να βρω το εσώρο? Είχα την τύχη, πραγματικά την τύχη, την ευλογία και την τιμή να βρεθώ συμπαίκτης με ιερά τέρατα του ελληνικού, του ευρωπαϊκού, ακόμα και του παγκόσμιου μπάσκετ. Προφανέστατα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά κάθε χρονιά που ερχόταν, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία... Εμείς τους μαζεύαμε στα χαρτάκια. Μόνο να πάρεις τίποτα άλλο. Εμείς τους μαζεύαμε στα χαρτάκια και τους κολλάγαμε σε άλμπουμ. Ακόμα και τα πέτρινα χρόνια, οι συμπαίκτες μου εκείνης της εποχής, επειδή είχαν βιώσει τα πέτρινα χρόνια και θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, είχα πάντα να πάρω. Αργήσουμε παιδουλάκες. Την πρώτη φορά που σουτάραμε εγώ σαν 16χρονος την πρώτη χρονιά, 8, 7, 9 στα 10. Μου λέει, μικρά, εγώ έχω ένα στην άμυλα μου πετώτε, βάζει 10 στα 10 για πλάκα. Αν δεν τα βάλεις, θα πεινάσεις, μου λέει. Αυτό μου είχε μείνει για πάρα πολύ καιρό. Γιατί είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, έχω κάτι το οποίο πρέπει να το εξελίξω ακόμα περισσότερο, όσο μπορώ. Και μέχρι που σταματήσαμε, όπως είχε με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, δεν φύγαμε από εδώ μετά από καμία προπόνηση. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω, αν θες να βελτιωθείς, μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, σωστά. Όταν βλέπεις αυτό το τρόπαιο ή ακούς το τραγούδι, τον ύμνο της EuroLeague ή κάποιος αναφέρει τη λέξη EuroLeague, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου από όλα όσα έχεις ζήσει που τα βλέπουμε εμείς στον ουρανό εδώ, τι είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται, η πρώτη εικόνα, το πρώτο συνέστημα? Αυτή η παραμονή πριν φύγουμε για το Final Four. Δηλαδή είναι μια ψυχολογία λίγο περίεργη. Αυτά τα πράγματα έχουν λείψει. Το άγχος σε εισαγωγικά, το δημιουργικό το άγχος, αυτό που περιμένεις να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα και να καταφέρεις αυτό που θέλεις σαν ομάδα, για αυτό που έχεις δουλέψει όλη τη χρονιά, για αυτό που έχεις σπάσει τα πόδια σου, έχεις χύσει κιλά υδρότα, έχεις παλέψει και το θέλεις. Ναι, πιστεύω αυτό είναι αυτό που μου έχει λείψει, η προετοιμασία για τα μεγάλα τουρνουά, οι μεγάλους αγώνες. Ξεχωρίζεις κάποιο από τα 5 παιδιά? Όχι, το καθένα έχει τη δική του γλύκα. Εντάξει, το πρώτο ήταν κάτι και για μας πρώτη φορά το κύπελο. Είσαι και μεγάλος πρωταγωνιστής το πρώτο. Είσαι πρώτος κόρος στον τελικό. Με 17 πόντους. Στην πήρε τη δόξα ο Ντομινίκ.
Αλλά οκ. Το άντεξες. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Η χαρά για όλα τα μέλη μιας ομάδας, τα οποία ζουν και αναπνέουν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μέχρι την τελευταία που σβήνουν τα φώτα από το τελευταίο παιχνίδι και φεύγουν, έχουν την ίδια χαρά και την ίδια στεναχώρια όταν η ομάδα δεν πάει καλά. Είτε είναι μέσα στο γήπεδο, είτε είναι τα παιδιά που μας βοηθάνε καθημερινά εκτός του γηπέδων και δεν φαίνονται. Όλοι ζούμε και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Δεν υπάρχει κάτι. Κάποιος να πάρει κάτι παραπάνω πάνω του. Πολλοί που είμαστε απ' έξω, και νομίζω ότι εκφράζω την πλειοψηφία τώρα, θεωρούν το πιο μεγάλο από τα 5, από τα 6 του Παναθηναϊκού, αυτό με την Κίντερ Μπολόνια. Δικαίως, λες. Δικαίως, βεβαίως. Και εκεί ακόμα μια φάση η οποία ήταν αντίστοιχη με το 96, δηλαδή Μεγάλη Παρασκευή, ναι. Εκκλησία, μέχρι τις μία, τα κεράκια μας, γιατί είχε πέσει στο ελληνικό το Πάσχα τότε. Σωστά. Κανένα πρόβλημα, γυρνάμε, μία-δύο ανθρώπινα, δηλαδή χωρίς κανένα, μεγάλη προσπάθεια του Ζέλικο να βγάλει το φορτίο. Κίντερ Μπολόνια φαβορεί. Και ομαδάρα. Και ομαδάρα, ναι, και ανατροπή. Και όλα καλά τελικά. Το ευχαριστηθήκαμε. Αυτό ήταν και ψηλό θέμα εγωισμού τότε. Γιατί είχαν υποθεί και διάφορα και έτσι και αλλιώς. Και... Αλλά εντάξει, εμείς στη δουλειά μας. Προσιλωμένοι. Έλεγες πριν, έχω παίξει, το λέγαμε και πρωτού αρχίσουμε την εγγραφή, έχεις παίξει με το μισό από το παγκόσμιο μπάσκετ. Και είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που θα σε βάλω να κάνεις, είναι εφικτό να φτιάξεις μια πεντάδα με τις σημαντικότερες προσωπικότητες, ακόμη και αν δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες που συνάντησες ως συμπαίκτες. Όχι, θα ήταν αδικία, αλλά μπορώ να πω ότι περάσαν πραγματικά μεγάλες προσωπικότητες από τον Παναθηναϊκό και σαν άνθρωποι. Γιατί ενδεχομένως να έρθαν και σε κάποια ηλικία πιο μεγάλη μετά την καριέρα του στο NBA και. Αλλά έβλεπες αυτό που κουβαλάγανε, την άβρα, την άκρος επαγγελματική, την άκρος του star system του πραγματικού. Ας πούμε, ο Τζον Σάλεϊ ήταν ένας αστέρας. Θες από το Hollywood, θες από τους Bad Boys, ας πούμε. Είχε κάτι το διαφορετικό. Μια αυτοπεποίθηση, μια λάμψη, ήταν αυτόφωτος. Ναι. Ήταν κάτι διαφορετικό. Θες τώρα τις εκπομπές που έκανε στο... Δεν ξέρω. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον τύπος. Πραγματικά. Εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα από την ευρωπαϊκή. Επειδή αν αρχίσουμε και να συζητάμε όλους αυτούς, αλλά και γενικά ανθρώπους που θρύλους που σημάδεψαν όλη την καριέρα σου και τους γνώρισες και βίωσες μαζί τους, θα θέλουμε ώρες. Λέω να σου πούμε 5-6 ονόματα ο καθένας από αυτούς και να μας πει με μια φράση ή με ένα επίθετο τι είναι το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό για αυτόν. Οπότε ξεκινάω εγώ και λέω Παύλος Γιαννακόπουλος. Μία φράση δεν φτάνει. Έτσι, με πατριάρχης, δεν ξέρω κάτι άλλο. Πιο σπουδαίο, ο πατέρας μας τώρα, ολονών, όχι μόνο εμένα. Ο Μπράντοβιτς. Κορυφαίος. Διαμαντίδης. Αδερφός. Γκάλης. Να μην βλαστημίσουμε, ημίθεος, με το... Εντάξει, παιδιά, ναι. Οφείλουμε όλοι οι μπασκετικοί κάτι. Και μη. Συζητάω. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά λόγω του Γκάλε. Αυτό, τόσο απλό. Μποντίρογκα. Ηγέτης. Ντομινίκ. Σταρ. Σταρ. Σάρας. Τρελοκομείο. Και παιχταράς, έτσι. Σπανούλης. Ο Σπανούλης πρέπει να βρω μια λέξη που να τον χαρακτηρίζει στο έπακρο. Τι μπορούμε κάποιον να πούμε για κάποιον που θέλει να είναι κάθε μέρα πρώτος και στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Τώρα βοηθήστε με να δούμε ένα χαρακτηριστικό. Να πεις αιμονικός ότι ήταν με αυτό. Όχι, δεν θέλω να δω, γιατί μπορεί να παραπέμπει για άλλο. Ναι. Να πούμε, θετικό είναι, να είναι. Ναι, νικητής. Νικητής, ναι. Νικητής. Βράγκοβιτς. Βράγκοβιτς.
το θηρίο μας. Ο γίγαντας με τη χρυσή καρδιά πραγματικά. Μια και είπαμε για τον Βράγκοβιτς. Περιέγραψε μου λίγο, προφανώς τη θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πώς την έζησε στην ΤΑΠΑ? Την έζησα από τον πάγκο. Είχα βγει με 5 φάουλ, αν θυμάμαι καλά. Χάνουμε την μπάλα, φεύγουν στον εφηδιασμό, λέω δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Και θυμάμαι όλη τη διαδρομή που έκανε ο Στόγιαν, πήδηξε πάνω από τον παίχτη, έτρεξε, έκοψε, έπεσε κάτω, ξανασηκώθηκε, ήταν έτοιμος για άμυνα και έληξε μετά από 2-3 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Συγκινητική στιγμή, πραγματικά, και συγκινητικό run που λέμε εμείς μέχρι να φτάσει. Και ειδικά για αυτόν. Ναι, βέβαια. Ειδικά για αυτόν, λόγω ύψους, ναι, ναι. Λόγω σωματοδομής, ήταν πολύ αθλητικός, πολύ γυμνασμένος. Πολύ. Όταν έβλεπα την τελετή της αποχώρησής σου, όταν κρεμάστηκε αυτή η φανέλα ψηλά, σε άκουσα, νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο πράγμα που είπες από μικροφόνο, που είπες στις χαρές και στις λύπες μαζί. Και εγώ τότε θυμάμαι να λέω, εντάξει, τώρα το λέει επειδή είναι ένα σύνθημα που είναι από τα αγαπημένα των οπαδών του Παναθηναϊκού και θα τον εκφράζει σε κάποιο βαθμό σε σχέση με τις δυσκολίες της καριέρας. Όμως εσύ εδώ η ιστορία αποδεικνύει ότι ακριβολογούσες στο 1000%. Το λέω γιατί τώρα, σε μια περίοδο που ξανασηκώνεται ο Παναθηναϊκός, εσύ είσαι εδώ και είσαι εδώ με την καρδιά σου. Δεν είσαι εδώ για να βγαίνεις φωτογραφίες. Είναι εύκολη. Ναι, ναι. Είναι δύσκολη. Πώς γίνεται όμως, και το ρωτώ αυτό, τι εννοώ το πώς γίνεται, εσύ που από νοοτροπία είχες μάθει ότι υπάρχει νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει νίκη και ελάτε να δούμε πώς θα τα καταφέρω να φτάσω στη νίκη. Τώρα είσαι εδώ σε μια περίοδο που η νίκη δεν είναι το αυτονόητο που ήταν στα πολλά η χρόνια της καριέρας σου. Δεν τα φέρνει έτσι όπως τα φαντάζεσαι και τα θέλεις. Τα πάντα κάνουν κύκλο και οφείλεις να είσαι εκεί να παλεύεις καθημερινά για να ξαναγυρίσεις εκεί που ήσουν. Δεν είναι εύκολο. Το εύκολο να τα παρατήσεις. Α, δεν είναι τώρα. Εντάξει, οκ, okay, όταν θα είναι, τα λέμε. Δεν πάει έτσι όμως. Το αν αγαπάς κάτι πραγματικά είναι παραπάνω από τη μισή σου ζωή. Δηλαδή, το 32 χρόνια πρώτα Θεός πριν, έτσι. Δεν το αγαπάς. Δεν θες να, ό,τι έχεις μέσα να το δώσεις, να το βοηθήσεις, έστω και λίγο. Και ο Παναθηναϊκός γενικά έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Την οικογενειακή. Δηλαδή, είναι αρχές τις οποίες τις μάθαμε. Προφανώς. Παύλος, Θανάσης. Μπράβο. Ναι. Και συνέχιζε. Και εσύ τις έμαθες και από παιδί, πραγματικά. Και εμφυσίουμε σε αυτό το πράγμα. Το οποίο πιστεύω και το βλέπω ασύαντος αποτελεσμάτων καμιά φορά ότι υπάρχει, είναι στο χώρο. Ναι. Δηλαδή, εμείς μια ομάδα τη βλέπουμε 2 ώρες στην τηλεόραση, υπάρχουν άλλες ατελείωτες ώρες που είναι μαζί σε αεροδρόμια, ταξίδια, ξενοδοχεία, προπονήσεις. Ναι. Υπάρχει εδώ, νομίζω, υπάρχει και εκεί, το καταλαβαίνεις. Ακόμα ναι. Και στις δύσκολες στιγμές. Ναι, ναι, υπάρχει ναι, ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι. Και είναι κάτι το οποίο σε κάνει και νιώθεις πραγματικά όμορφα. Δηλαδή, κάποιοι συμπάσχουν μαζί σου ή χαίρονται μαζί σου ή παρόλο που πολλές φορές τους δίνεις μια πικρία, εντάξει πάμε για το επόμενο, πολύ σημαντικό. Είναι, μα αυτή η ομάδα πάντα ήταν όλο το πακέτο, πάντα.